θα σας εξασφαλίσουμε. Θα, θα, θα. Σύνθημά μας είναι ένα. Με πόνο σου φωνάζω! Τρεις τραγούδια διαχορεύουν, κυρίες και κύριοι, και σήμερα κοντά σας Λάμπρος Παναγιώτου, Δημήτρης Δήμας. Επιστροφή σου λέει του Ασώτου. Ήρθε διπλός, ξεχάσατε μου, θα τα έλεγα. Το χάσατε! Αλλά κανονίστε, μη χάσετε και το Βενιζέλο. Ελεήστε τον φτωχό, ένα ψηφαλάκι δώστε του, τον πράσινο ήλιο για να ξαναδώ. Δικό μου είναι το ρεφρέν. Έλα, έλα, πάρ' τα κάτσα καλυψαριά, άλλα. Πάρ' τα δικά μας, πάμε να την εκπομπή να αποκτήσει νόημα, χρώμα, ομορφιά, θολό τοπίο της πολιτικής. Με πόνο σου φωνάζω. Όλη η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, στους δρόμους. Να αντισταθεί, να μην φύγει το παιδί από την ελληνική σκηνή. Δικό μου και το ρήμα. Δεν είναι πια τίποτα. Όχι, στην υγειά του και να μείνει εδώ για να μπορέσει να χαράξει το μέλλον αυτής της χώρας. Το αύριο, μέσα από το χθες. Το αισθάνομαι, δεν μπορώ. Μη φύγεις, σε παρακαλώ. Εδώ. Τρίζουν, κυρίες και κύριοι, τρεις άλλο και διαχορεύουν. Τρεις, τρίζουν τα συθέμελα της κυβέρνησης. Γιατί χωρίς έναν Βαγγέλη, Βενιζέλο, Πακατσέλο, η χώρα θα πάει πίσω. Λάθος μου, θα είναι το τελευταίο. Και έχω και καλεσμένο έκπληξη. Δεν έχει αφήσει κανάλι για κανάλι. Ούτε στο σιλίγο θα βγει στο περίπτερο. Δεν είσαι ακόμη. Μάλλον βγάζει λόγο στο περίπτερο της γειτονιάς. Φέρνει τρόμπες, μπαλτάδες, κομπουσχίνια, όλα όπου τον καλούν, κόκκινες κάρτες στο στούντιο. Έφλιξη, ξέρετε τι είναι. Δεν έχει αφήσει κουμπί για κουμπί, έρχεται όταν έρχεται ακόμη. Λοιπόν, ποιος θα μπορέσει, κυρίες και κύριοι, τώρα πάμε να κάνουμε σοβαρή δημοσιογραφία, γιατί είμαστε η συνέχεια των μεγάλων ειδήσεων, των καναλιών, των 8. Εμείς είμαστε η ουρά, η επόμενη μέρα.
να σας πούμε εμείς τις ειδήσεις, όπως αυτοί δεν τις είδαν. Ναι. Εμείς κάναμε μια τελευταία προσπάθεια έκκληση σε όλους εσάς τους ψηφοφόρους, κυρίως στις γυναίκες αυτής της χώρας, να σκεφτούν τον μέλλον, τον μέλλον, το μέλλον των παιδιών τους, γιατί κακά τα ψέματα η Ελλάδα θέλει μεγάλους ηγέτες. Και τώρα, επειδή ο καλός ο καπετάνιος στη Φουρτούνα φαίνεται, η ώρα είναι κρίσιμη, δύσκολη. Θέλετε να πέσει η κυβέρνηση? Μην ψηφίσετε Βενιζέλο. Σας το είπε. Σας το επεσήμανε. Ήρθε και πανήρθε. Κυβέρνηση. Χωρίς Πασόκ δεν μπορεί να υπάρξει. Απλά πραγματάκια. Το αισθάνομαι. Το τέλος μας θα είναι εδώ. Σκεφτείτε το, ξανασκεφτείτε το. Έχετε 1 μέχρι 2 εβδομάδες. Έχεις 2 λεπτά προθεσμία, ψηφοφόρε. Πρόσεχε, εγώ το μήνυμα στο έστειλα. Από εκεί και πέρα εσύ θα πας στην κάλπη και τσουκ, θα ρίξεις αυτό που θέλεις. Αμαρτία ομολογουμένη, ουκ έστεινα αμαρτία. Εγώ στάπα, από εκεί και πέρα η απόφαση δική σου. Κυρακούλα, σε κοιτάω στα μάτια. Κυριώργο, Κυριστέλιο, Κυρανίτσα, κανονίστε. Μην ακούτε πολύ τράκα, γιατί θα καταψηφίσετε Βενιζέλο. Και τότε η χώρα θα κινδυνεύσει ο Μιστουλάκος, ο Κυρακούλα. Το τέλος μου είναι εδώ. Πέτρε, βοήθα κι εσύ. Περαστικά, πρόεδρε, περαστικά, επίτιμε. Περαστικά, ζωή μας. Θα παίρνω από εμάς και να δείτε εσάς. Έχει ανάγκη ο τόπος από ανθρώπους. Έχει αντίχεις. Λοιπόν, ποιος θα μπορέσει, κυρίες και κύριοι, πέρα από τα αστεία τώρα, να σηκώσει με ευθύνη το μέλλον της χώρας? Ποιος θα έχει το θάρρος, το ανάστημα, τη δύναμη? Εσύ, και εσύ, και εσύ, και εσύ. Σηκώσει το βάρος και περπατήστε. Άρων των κραβατών σου και περιπάτην, είπε ο Βενιζέλος. Πάρε μικρό ομολογιούχε το βάρος. Πάρε συνταξιούχε εσύ. Και εσύ. Φτωχολογιά και εσύ πληβίε. Σηκώστε το βάρος και προχωράτε. Που θα βρείτε βρε άλλον ηγέτη ρε, να μπορέσει να κάνει τέτοιον καταμερισμό εργασίας. Φτωχέ. Σου αναλογεί αυτό το μικρό βάρος. Σήκωσέ το. Μικροομολογιούχε, πάρτο! Συνταξιούχε, το καφεδάκι σου, βάλ' το πάνω! Γιατί σου δείχνει ποιος θα σηκώσει το βάρος, πού θα βρεις τέτοιες ηγέτες. Θα πάει η χώρα μπροστά χωρίς ένα Βενιζέλο. Τι νομίζετε, πλανάστε πλάνη νυχτράν! Όλη η εκπομπή πρέπει να είναι αφιερωμένη. Είναι μια κραυγή αγωνίας, είναι μια απέλπιδα προσπάθεια. Αν και δεν επιτρέπεται, δεν πειράζει, προεκλογικά να επηρεάσουμε το κοινό. Τον λαό που ξαφνικά από το προσκήνιο ήρθε στο, από το παρασκήνιο ήρθε στο προσκήνιο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ. Εγώ σας τα είπα. Μετεκλογικά μην έρθετε και μου κλαίγεστε και μου πείτε έχασα το τρακοσαράκι, έχασα το μιστουλάκι, έχασα το καφεδάκι και πήρα παπαράκι. Το παράκι, παπάκι θέλω να πω σήμερα. Όχι του Βενιζέλου. Λοιπόν, τι σου λέει? Εγώ είμαι γεννημένος ηγέτης. Καταλαβαίνω, αισθάνομαι, συμπάσχω, αλλά δεν μπορώ να μοιραστώ το βάρος. Άρα λοιπόν, πάρτε το βάρος, ευχαριστεί και τους βουλευτές, αλλά σου λέει, έχω 4%, με αυτό κυβερνάω. Αν μου το πάρετε, τι θα κάνω? Θα δεχθεί θέμα ηγεσίας. Οπότε εγώ, τι θα κάνω τότε? Όχι! Πήγε να μας τον φάει ο Ρέλος, ο γραφικός με έναν καφέ. Είναι ο μεγάλος ηγέτης που γύρισε και έδωσε απάντηση φωτιά στο Ρέλο. Στο Δικομανί, εκεί πήγαινε στα δικαστήρια, τον τρελό που είναι σαν το Μιτσάρα από πίσω, το χειρίζει τον καφέ. Πάει να φύγει ο Βενιζέλος, τότε που ήταν να γίνει πρόεδρος. Δεν του φτάσε ότι πήγε να φύγει, ξαναγυρνάει πίσω και του λέει: πες μας σε ποια διατεταγμένη υπηρεσία είσαι. Ένας τρελός ήταν, παρανοϊκός. Ήταν η στιγμή του ηγέτη. Εκεί είπε στη Διαμαντοπούλου: Άννα, έρχομαι. Πού πας, του λέει Διαμαντοπούλου. Λέει τουαλέτα. Και έχει πάει στο Ζάπιο, έβγαζε λόγο για να γίνει πρόεδρος του Πασόκ. Και ανέστησε
τον πεθαμένο. Αυτές είναι οι ηγεσίες, κυρίες και κύριοι. Να παίρνεις τον πεθαμένο και να του λες Άρον τον κραβατό σου και με ρηπάτην. Τον πήρε ο Παπανδρέου και είναι πρωθυπουργός. Αυτά είναι. Αυτοί είναι οι ηγέτες. Έχουν ενόραση. Έχουν διέστηση. Διαβάζουν το μέλλον. Γιατί ο Ντουρκάιμ τι είπε, ο κοινωνιολόγος. Il futuro λέει. Το μέλλον είναι γραμμένο για αυτόν που ξέρει να το διαβάζει. Και ο Βενιζέλος το διαβάζει το μέλλον. Σας το είπε. Αφιέρωσα μισή ώρα εκπομπής. Μην έρχεστε κυρακούλα και μου κλαίγεσαι με τεκλογικά. Γιατί πήρες αλαμπρατσέ τον Τράγκα και πάτε και δεν ξέρω εγώ πού πάτε. Εσύ και όλοι οι κυτρινιάριδες ταξιτζίδες. Δεν λέτε να κάνετε ζάμπινγκ με τίποτα. Είμαι στα ίδια νούμερα εδώ και 6 μήνες. Ανεβάστε με λίγο. Έπεσα. Ας πάμε. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Πάντως να ξέρετε, ό,τι και να γίνει, αν ο Βενιζέλος καταψηφιστεί, θα έχετε αρχηγό με μπεμβεδάκι και καταστροφή. Δημήτρης Δήμας, κυρίες και κύριοι, στα πλήκτρα, κοντά σας και πάλι. Ήρθε Στέλιος Μαυρογιάννης, καλός συνάδελφος, Φραγκίσκος Πενίδης, Τωμάς Ευσταθίου, Γιάννης Αβαγιάννης, Έκτορας, Σχηματαράκης, Σχηματαριό, δεν ξέρω, Κατιναριό, τέλος πάντων, δικός μας δικαστός, Νίκος Στρατηγός και ο Μιχάλης Βασιλιάδης, είναι ο συντονιστής όλων, Μάριο Τρίμπαλη, τον ξέχασα τελευταίο, τον Μάριο, αυτή είναι η καλή συνάδελφη. Σε παίρνει μακριά μου. Όχι, ποτέ δεν θα μας πάρει μακριά. Εμείς τον θέλουμε, Βατζέλης. Οχ, ποιος θα πάρει μωρέ BMW 700.000 ευρώ μετά? Ποιος θα οδηγήσει, ποιος θα έχει το θάρρος να οδηγήσει τα BMW 700.000 ευρώ μέσα από τη φτώχεια, τη δυστυχία, την κακομοιριά, την απογοήτευση? Μόνο εσύ μπορείς, Βαγγέλη. Πολέμα, μας πίνουνε το αίμα. Η αγάπη βαθιά μας με δάκρυα και μαέρες υποτιστεί. Έφτες εσύ, βρήκες. Σου πω εγώ απειλείς κάθε λίγο και λιγάκι. Τέλος πάντων. Μην την ψυχούλα τον κουβέλι, τι θα βάλεις τώρα. Πείστε. Με το φανούριο. Φώτιο, φανούριο, κουβέλι, γιατί τα βάλες. Δεν ήσταν σε εταίροι και συνεταίροι. Τι σε πειράζει ο Φώτης. Ο Φώτης μιλάει κάθε 6 μέρες. Ο γονδολιέρης της αριστεράς. Τώρα τα βάλεις με το Φώτη. Τέλος. Η χώρα χωρίς βαρβάρους κάνει και χωρίς τρόικα. Χωρίς έναν Βενιζέλο δεν μπορεί να κάνει. Πάρτε το χαμπάρι, εμπεδώστε το. Μην μπερδεύετε τη βούρτσα με τη... σαν το Ταμήλο. Τα μπέρδεψε όλα ο Ταμήλος, τα έκανε καπέλο όλα. Ναι, γέλαγαν και οι πέτρες στη Βουλή. Οι μνηστήρες έτριβαν τα χέρια τους από χαρά, γέλαγαν κι αυτοί. Σου λέει τι έγινε εδώ. Μας ταξίδεψε όχι στην Ιθάκη, αλλά στην Αίγυπτο. Καρδίτσα! Καρδίτσα, έλα καρδίτσα, να δεις τι έγινε ή τι φρούτα βγάζουν τα τρίκαλα, καρδίτσα. Έλα καρδίτσα, έλα. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Ποτέ. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν 2 χρόνια η χώρα μας έζησε μία περίοδο μεγάλης κρίσης και πολιτικής έντασης με 2 διαδοχικές εκλογές που οδήγησαν σε πολιτική αστάθεια, διότι για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση το πρώτο κόμμα δεν διέθετε απόλυτη πλειοψηφία και αυτοδυναμία για να σχηματίσει κυβέρνηση. Θυμάμαι έντονα τις αλλεπάλληλες διαβουλεύσεις που έγιναν μπροστά στα μάτια όχι μόνο της ελληνικής κοινωνίας αλλά και της παγκόσμιας κοινότητας, που με έκδηλη αγωνία ανέμεναν την επίτευξη της διακομματικής συμφωνίας για το σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Η κυβέρνηση που σχηματίστηκε με τη στήριξη των 3 κομμάτων ανέλαβε ένα πολύ δύσκολο έργο που εμπολής θεωρεί το καταδικασμένο να αποτύχει. Οι περισσότεροι ξένοι εταίροι και μη, αλλά και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν πίστευαν ότι μπορεί να σωθεί το ελληνικό σκάφος και προέβλεπαν ότι θα πέσει στα βράχια και θα βουλιάξει στην τρικυμισμένη θάλασσα των χρεών και των προβλημάτων που είχε συσσωρεύσει το πρώτο μνημόνιο. Ποιος δεν θυμάται τις προβλέψεις των διεθνών οικονομικών φορέων, προσωπικότητων αλλά και έγκυρων κύκλων της Αμερικής και της Ευρώπης,
που στοιχημάτιζαν τη χρεοκοπία της Ελλάδος και την αναγκαστική έξοδο από το ευρώ. Ούτε 10% πιθανότητα δεν έδιναν για τη σωτηρία της χώρας μας, όπως δημοσίευαν επανειλημμένα οι Financial Times και άλλες εφημερίδες του οικονομικού κύκλου. Κάθε μέρα και μια δοκιμασία για τον καθένα από εμάς, τους βουλευτές που στηρίξαμε την κυβέρνηση και το πρόγραμμα της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, αλλά και για όλους τους Έλληνες πολίτες. Περάσαμε όλοι δύσκολες στιγμές, αναγκασμένοι να διέλθουμε ανάμεσα από τη σκύλα του Δουνουτού και τη Χάριβδη, που είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε μια σύγχρονη οδύσσια του ελληνικού λαού αναζητώντας την Ιθάκη. Σήμερα, δύο χρόνια μετά, έχει καμία σχέση η κατάσταση με το Μάιο του 2012. Με την καθοδήγηση της πολιτικής ηγεσίας και προεξέρχα εμείς, γιατί υπάρχουν παραδείγματα πολύ ενθαρρυντικά. Όπως εμείς στα Τρίκαλα πολλές φορές το έχω πει, δεν θα πάψω να υπερηφανεύουμε, για πάρα πολλές πρωτοβουλίες τοπικού χαρακτήρα που κάναμε σαν τοπική αυτοδιοίκηση σε πολλούς τομείς, στην περιβαλλοντική πολιτική, στην κοινωνία της πληροφορίας, με δημοτικά σφαγεία και παραγωγή προϊόντων τοπικών, στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, στην τουριστική ανάπτυξη, και έτσι προσπαθούμε και κρατάμε μια αντίσταση στην ύφεση. Και αν θα δείτε τους πίνακες που ο κύριος Δρετάκης έχει στο τελευταίο περιοδικό, θα δείτε ότι ενώ σε όλη τη Θεσσαλία μεταξύ 2008 και 2011 η ύφεση, η πτώση του ΑΕΠ ήταν 20 και 21% σε Βόλο, Μαγνησία και Καρδίτσα, στα Τρίκαλα ήταν μόνο 13%. Και όλα αυτά τα επισημαίνω και τελειώνω, ότι μπορούμε και έχουμε ανεξάντλητες δυνάμεις να πιάσουμε την ανάπτυξη και τους στόχους. Και το μεσοπρόθεσμο δεν είναι δεσμά, δεν αποτελεί η στόχη του μεσοπρόθεσμου δεσμά για την οικονομία. Είναι όμως ένα εφαλτήριο, κατά τη γνώμη μου, για την απογείωσή της. Είναι ο απαραίτητος μπούσουλας που χρειάζεται η κάθε επιχείρηση και η ελληνική οικονομία γενικότερα για να βρει, να μην χάσει τον δρόμο της. Εμείς πιστεύουμε στη Νέα Δημοκρατία ότι βρήκαμε την Ιθάκη. Και σίγουρα σε λίγο καιρό θα δώσουμε τέλος και στην Τρόικα. Και θα τη διώξουμε από την Ελλάδα. Όπως έδειξε ο Οδυσσέας όταν ήρθε στην Ιθάκη τους μνηστήρες του θρόνου και που πολιορκούσαν την Κλεοπάτρα. Ευχαριστούμε, κύριε Ταμήλο. Ταμήλο, είσαι κορυφή. Σαν όαση στην έρημο, η παρουσία σου είναι στη Βουλή. Προσκυνούμε. Ταμήλος, Ταμήλος, έλα Καρδίτσα να δεις τη φρούτα βγάζουν τα Τρίκαλα. Το δες, τον άκουσες. Μόνο εσένα αγαπώ. Ο Αντίνος, τον άκουσε. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Να γκρινιάζεις, μόνο πάψε. Δεν μπορώ να τα ανεχτώ. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Στο πακέτο το ξαναλέω. Λοιπόν, σας είπα σήμερα, έχει μεγάλες εκπλήξεις. Αφιέρωσα το μεγαλύτερο κομμάτι στον άνθρωπο που πήγε να κάνει χαρακτήρι. Αλλά, όπα, τρυπάει, άστο. Πήγε να κάνει χαρακτήρι εδώ, ο Βενιζέλος είναι. Τον έχει από την εφημερίδα Δημοκρατία. Δεν θα το κάνει γιατί δεν ενδείκνεται το πολιτικό χαρακτήρι στην κουλτούρα τη δική μας. Το αφήνουμε για άλλους αυτό. Πιστεύουμε ότι ψηφοφόροι θα ξυπνήσεις και πραγματικά το Βενιζέλο στη Βουλή θα ξαναστείλεις, γιατί είπαμε η Ελλάδα δεν κάνει χωρίς Βενιζέλο. Λοιπόν, τι να πω, μην κλέβω και χρόνο από. Ο άνθρωπος τρέχει από γωνιά σε γωνιά, δεν έχει αφήσει περίπτερο για περίπτερο, μέχρι στα περίπτερα μιλάει τώρα. Πηγαίνει στις εκπομπές με ξύλα, με καδρόνια, με κράνη, με σκούφιες. Τέλος, γιατί σου λέει εδώ κινδυνεύουμε από παντού. Έφερε και ένα μπαλτά στην. Ποιος είναι? Α, εκπλήξεις. Quiz, κυρίες και κύριοι. Τα μηνύματά σας, τρεις και διαχορεύουν. Τηλέφωνα, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ με ξεκουφάνετε. Δεν σας ξαναδίνουμε, αφού δεν παίρνει κανένας. Να είστε καλά. Βάλε μου τώρα λίγο να δω τον καλεσμένο μας. Να του κάνουμε μια ωραία εισαγωγή. Γιατί το αξίζει πραγματικά. Και θα είμαστε συνυπεύθυνοι, είπαμε. Μετά το Βενιζέλο, ρίχνει και πουθενά άλλο κανένα ψήφο. Υπάρχει Έλληνας Ευρωβουλευτής που ψήφισε να παραμείνει ο στρατός κατοχής στην Κύπρο? Υπάρχει. Υπάρχει. Ακούσατε, αγαπητοί φίλοι, εσείς αδέλφια Έλληνες, οι δεξιοί, αριστεροί, σοσιαλιστές, ακροδεξιοί, ακροαριστεροί. Υπάρχουν Έλληνες Ευρωβουλευτές που ψήφισαν να μην διερευνηθεί η τύχη των αγνοωμένων της Κυπριακής τραγωδίας? Μάλιστα. Υπάρχουν Έλληνες Ευρωβουλευτές που ψήφισαν, εδώ είναι, να συνεχιστεί να δίνεται βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση δωρεάν στους Τουρκοκυπρίους? Μάλιστα.
Υπάρχουν Έλληνες ευρωβουλευτές που είπαν να μην αποσυρθεί η απειλή πολέμου της Τουρκίας κατά της Ελλάδος. Το κάζους Μπέλι, το περίφημο. Μάλιστα, υπάρχουν. Άρα λοιπόν, στείλαμε ανθρώπους οι οποίοι είτε ήταν αδιάφοροι, είτε είχαν συνεργάτες αστείους, αλλά πάλι οι ίδιοι φταίνε, είτε δεν ενδιαφέρονταν καθόλου, είτε το πίστευαν. Αυτά τα τρελά που σας είπα, τα πίστευαν. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, κόκκινη κάρτα σε αυτούς που μας ενοχλούν. Κόκκινη κάρτα σε αυτούς που μας βουλιάξανε. Μας βούλιαξαν στα σκάνδαλα, στη διαφθορά, στην αδιαφορία και στην ανυπαρξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι έχω δει Υπουργό Γεωργίας της Ελλάδος να τον παίρνει ο ύπνος την ώρα που μιλούσαμε. Μ' αρέσει που έχετε και την κόκκινη κάρτα έτοιμη. Βεβαίως. Έτοιμη. Μισό λεπτό. Να σας πω κάτι. Είναι σοβαρό, είναι σοβαρό. Έλληνας υπουργός να τον παίρνει ο ύπνος την ώρα που μιλούσαν για τη φέτα. Ξέρετε ότι υπήρχε Έλληνας ευρωβουλευτής του Πασόκ που δεν μπορούσε να βρει. Δεν μπορούσε, ακούστε να σας το πω και αυτό, γιατί το έζησα με προσωπική εμπειρία. Τα ξέρει ο κ. Βαρκάτος, τα έχουμε ξαναπεί. Έκανε τον δρόμο για το γραφείο του στην Ευρωβουλή και φώναζε τον συνεργάτη του από το κρεμαστό τηλέφωνο του υπηρεσιακού να τον οδηγήσει στο γραφείο του στην Ευρωβουλή στις Βρυξέλλες. Αυτά τα σούργελα θέλουμε να στείλουμε. Ή να στείλουμε πέντε ανθρώπους που ξέρουν και μπορούν. Αλλαγή, λοιπόν, που να διεκδικούν. Και με όλα αυτά, βέβαια, άσχετο βέβαια με το θέμα το ευρωπαϊκό. Όχι. Δεν ασχολούμαστε με αυτό, με τον Μπαλτάκο. Παιδιά, το θέμα του Μπαλτάκου έσβησε. Δεν υπάρχει Μπαλτάκο. Δεν είναι Μπαλτάκο. Είναι Μπαλτάκο. Πού είναι το θέμα του Μπαλτάκου? Επηρεαζόταν η δικαιοσύνη. Εσείς τώρα τι είσαστε, Νέα Δημοκρατία, είναι πασόκ. Όχι, αλλά φοβήθηκε με τον Μπαλτοδάκη. Μην φοβάται, μην αγχώνεται, μην αγχώνεται. Δεν αφορά εκείνη. Μπαλτάκο λέω. Ηρεμήστε. Να δώσουμε και το λόγο στον κύριο Πισία. Λέω λοιπόν ότι με τον Μπαλτάκο δεν ασχοληθήκαμε. Επηρεαζόταν τελικά η δικαιοσύνη. Τι έγινε, έπρεπε να κάνει μήνυση ο Καρατζαφέρης, δηλαδή να φτάσει στον Άριο Πάγο, στη Βουλή, για να μάθουμε τι γίνεται με τον Μπαλτάκο. Και δεν μπορούμε να δούμε και βίντεο. Δεν το κατεβάζετε τον Μπαλτάκο κάτω. Όχι, τι φοβάστε, τι ράκι. Δεν είναι Μπαλτάς, είναι Μπαλτάκος. Επειδή είναι Μπαλτάκος, γι' αυτό λέω και εγώ. Κυρίες και κύριοι, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι σήμερα έχουμε τη μεγαλύτερη μεταγραφή όλων των εποχών. Ναι, κυρίες και κύριοι, είναι γεγονός. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει σήμερα η μοίρα, η τύχη, το μέλλον. Αϊβαλιό, τι γερό! Όλοι μαζί! Είναι ο τελευταίος των Μοϊκανών! Όχι, Καρατζαφερικό! Κώστας Αϊβαλιώτης, κύριε και κύριοι! Πάμε! Αγόρι μου. Παιδιά, το έβγαλα και στον Αντένα, το βγάζω και εδώ στο Λέντε. Εδώ είναι. Μπαλτάκος, Μπαλτάκος. Πού είναι ο Μπαλτάκος? Όχι άλλο Μπαλτάκο, όχι. Όχι άλλους Μπαλτάκους, παιδιά. Όχι τον Μπούλογλου. Όχι Λιάπηδες. Όχι Λιάπηδες. Όχι Μπαλτάκο, Λιάπη και τον Μπούλογλου, φίλοι μου, νοδημοκράτες, αδέλφια. Όχι, ρίξτε ένα στόπ. Επιτέλους, γιατί με αυτά και με αυτά, να τι έγινε. Μπανάνα, μαυρισμένη. Το βλέπετε. Φίλοι μου νεοδημοκράτες, έφυγα από τη Νέα Δημοκρατία εδώ και 14 χρόνια. Κοιτάξτε πού κατέληξε η παράταξη. Μπανάνα. Γιατί ρε παιδιά, μπανάνα. Εγώ στο έχω πει αυτό, Νομίζω στο είχα πει και στο τηλέφωνο. Αν αυτοί εδώ στις εκλογές, Νέα Δημοκρατία και Βενιζέλος μαζί, πάρουν 23%, αν πάρουν μαζί 23%, εγώ θα γίνω κοντσίτα και θα τραγωδήσω στη Eurovision του χρόνου. Σε κάθαρες κουβέντες. Αν πάρουν 23% αυτοί που ρίμαξαν την Ελλάδα, μαζί εννοώ, Σαμαράς και Βενιζέλος, εγώ θα αφήσω μέχρι. Vangelis, please don't go! Θα γίνω κοντσίτα και θα τραγουδήσω στην Eurovision. Τι κοιτάς, αυτά. Αυτά ρε φίλε τα γυαλάκια. Εγώ τα φορούσα μέχρι το 2000. Αυτά τα γυαλάκια. Τα βλέπεις. Αυτά φορούσα μέχρι το 2000. Κάποια στιγμή λοιπόν τα πετάω. Λέω δεν αντέχεται πια η κατάσταση. Κάποιοι άλλοι φορούσανε τέτοια. Δεν υπάρχει! Φορούσανε τέτοια γυαλάκια. Βλέπεις τι φορούσανε. Μέχρι το 2. Ποιο 2, μέχρι τώρα. Τα πετάξαμε παιδιά αυτά τα γυαλάκια. Δεν αντέχεται άλλο η κατάσταση. Πάρτε την Ελλάδα στα χέρια σας. Περίμενε, κάτσε να βάλω και εγώ. Αυτά φορούσαμε μέχρι το 2000. Εσύ του Πασόκ, εγώ τη Νούδου. Ορίστε. Μα δεν γίνεται αλλιώς. 20% η πρόβλεψη. Οι 23 αν πάρουν μαζί, εγώ είπα θα γίνω κοντσίτα. Ξεκάθαρες κουβέντες. Αν πάρουν μαζί αυτοί οι δύο που βούλιαξαν την Ελλάδα, θα γίνουμε όλοι κοντσίτα. Έχετε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των παρουσιαστών. Η κυρία Μπιζόγλη σας κοίταζε προχτές με τον Μπαλτάκο. Δεν αγχώθηκε μόνο με τον Μπαλτάκο. Σιγά τώρα η Μπιζόγλη, σιγά κόκκινη τον Μπαλτάκο. Κόκκινη κάρτα, Μπαλτάκος. Δηλαδή, τι άλλο θα μας φέρετε. Μόνο εσύ δεν φοβάσαι. Τι να πω, εσύ πιο τρελός από μένα.
Τι να φοβηθείς εσύ. Τρόμπες στο στούντιο, φέραν τρόμπες στο στούντιο. Όχι, έχω κι άλλα. Όχι. Όχι, δεν έχω τρόμπες. Λέω απλώς ότι κάποιοι 25 Μαΐου θα γίνουν λαγουδάκια, θα φύγουν. Θα βλέπετε τα αυτάκια. 25 Μαΐου την κοπανάνε κάποιοι. Ψηφίστε, παιδιά, αντίσταση. Ψηφίστε σανίδα στην Ευρωβουλή. Εδώ, σανίδα δυνατή. Μας βούλιαξαν. Μας κατέστρεψαν. Ψηφίστε σανίδα στην Ευρωβουλή. Αυτό όχι είναι... άλλους βλάκες. Αυτό είναι στούντιο τώρα, δώσ' μου το. Πώς το κάνετε, δηλαδή. Γιατί είμαστε, είσαι σοβαρός, παρουσιάστηκε εγώ σοβαρός πολιτικός. Μα έχουμε ενώ να κάνουμε. Σοβαροί. Ναι, οι σοβαροί. Όλοι με τις γραβάτες. Ναι, 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 ο Άδωνης, ξέρω εγώ, ε. Πάλι τα ίδια. Καταρχάς δεν έχω αρχίσει τις ερωτήσεις. Αλλά καλά, πήγατε στον Άδωνη. Όχι, ξέρω επειδή το συμπαθείς. Ναι, είναι συμπαθιά μου. Ναι, ναι, και εμένα. Γιατί δεν το έχεις σκεφτεί κάποια στιγμή να τραγουδήσεις και στην Eurovision, αφού βλέπεις η Eurovision, ο Άδωνης. Αφού βλέπεις την κατάσταση στην Eurovision, τι βλέπεις, δεν χρειάζεται να την περιγράψω. Νομίζω βλέπουμε όλοι οι πολιτικοί. Συγγνώμη, ο Υπουργός Υγείας να πάει να τραγουδήσει στην Eurovision. Γιατί ρε παιδί, γιατί ρε φίλε, τι σου κάνει εντύπωση δηλαδή. Δεν βλέπεις την Eurovision, γιατί την Eurovision μιλάμε. Τη μία κερδίζουν τα τέρατα, την άλλη κερδίζει η Ντάνα, την άλλη κερδίζει η Κοντσίτα. Πηγαίνουν ο κάθε. Τους βλέπεις τι είναι, ρε παιδιά, πού είναι η παλιά Eurovision, πού καταντήσαμε να πούμε. Και εκεί ακόμα και στην Ευρώπη καταντήσανε. Μου δού φορά τώρα. να είμαι στο πλαίσιο μέσα τη κυβέρνηση να κινηθώ. Ναι, ναι. 23% τα... προβλέπετε θα πάρουν αυτοί τα δύο, δύο κόμματα. Μαζί, αυτοί οι δύο, αν πάρουν. Μα εδώ βάζουν στοίχημα όλοι του. Να βλέπω τον κύριο Αρβανιτόπουλο σήμερα. Ποιο είναι αυτό. Λέει ότι θα έρθει πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία μετά τον Άδων. Η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα. Ο Ατσαλάκοντα. Ο υπουργό Υπηδεία. Ρε Λαύρο, που είναι δυνατό. Ο Άδων έχει βάλει και στοίχημα. Βέβαια θα είναι πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία. Θα είναι πρώτη από το τέλος. Να σου πω κάτι. Εγώ λέω στον κόσμο, αν θέλουν να ψηφίσουν Στουρνάρα, ας πάνε να ψηφίσουν Σπηλιωτόπουλο στην Αθήνα. Στουρνάρα ψηφίζει. Ψηφίζει Σπηλιωτόπουλο, ψηφίζει Στουρνάρα. Αυτή όλη την κατάσταση. Σ' αρέσουνε. Όλοι αυτοί που έζησε, ρε παιδί μου. Η Μπαλτάκη, τον Μπούλογλι, οι Λιάπηδες. Όλοι αυτοί σ' αρέσουν. Πηγαίνετε, παιδιά, ξαναψηφίστε του. Αν δεν θέλετε, ρίξτε μια κλωτσά στο καλάμι. Εγώ θα πάω με αυτό στι Βρυξέλλες. Δεν θα φοράω γραβάτες και κοστούμι. Αυτό εδώ, Εθνική Ελλάδος. Εθνική Ελλάδος. Θα πάω στι Βρυξέλλες, ορίστε. Και αν θέλετε για από πίσω, ορίστε. Ελλάς. Τελείωσε. Καλά, εδώ βέβαια γράφω δύο λαλούρ και τρεις χορεύουν. Τρεις λαλούρ και δύο χορεύουν. Έχει ξεθοριάσει, ρε φίλε, αφού παίζω μπάσκετ με αυτήν. Με συγχωρείς κιόλας, δεν προσβάλλω και την μπλούζα που καλέ τώρα, αλλά παίζω μπάσκετ με τον γιο μου αυτήν. Βλέπει και εδώ ένας φίλος απ' έξω παίζουμε μαζί μπάσκετ. Λοιπόν, αυτή η μπλουζίτσα, εγώ τη φοράω πάντα γιατί μου αρέσει. Εντάξει, λίγο ξεθοριάσει, αλλά είναι ωραία. Αυτό όμως από πάνω πρέπει να το φοράνε όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές. Είναι δύσκολος ο αγώνας και το 5% κάνει ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθειά σας. Κύριε Παναγιώτου μου, λαμπρούκο μου. Κυριάκη Λιβάνια, αφού μου φέρατε εδώ, μου φέρατε τώρα κύριε Παναγιώτου. Με 3,1. Κάτσε να τα ακούσει ο κόσμος, γιατί την εκπομπή σου βλέπει χιλιάδες Έλληνες. Με 3,1 βγαίνει ευρωβουλευτής, αδέλφια. Παραμύθι είναι αυτά που βλέπετε στα μπλοκ με 4,75. Με 3,1 από τα υπόλοιπα βγάζει ευρωβουλευτή. Ψηφίστε, ρε παιδί, δεν υπάρχει καμένη ψήφο. Μα ψηφίστε να πάει πάνω κανένα Ελληναρά, κανένα πλαντάρι, κανένα ξεροκέφαλο. Όλοι οι χάχε, οι τουρίστε και οι βλάκε δηλαδή που πηγαίνουν να γίνουν ευρωβουλευτέ ή οι γλύφτε των αρχηγών, οι τσανακογλύφτε. Με τις γλώσσες τεράστιες. Τόσα χρόνια ποιοι πηγαίναν, τι κοιτάς. Αφού τα ξέρεις, ποιοι πηγαίναν ευρωβουλευτές. Αυτοί, εντάξει, πήγαιναν και μορφές μεγάλες. Ο Σταύρος Ξαρχάκος, άριστος ευρωβουλευτής κτλ. Δεν μιλάμε τώρα για τον Ξαρχάκο ή για τον Κακλαμάνι ή τον Μαρίνο φυσιογνωμίες. Μιλάμε τώρα για αυτούς που βλέπατε. Ορίστε, να πάμε έξω, να βγούμε εδώ πέρα να περπατήσουμε. Ξέρει κανένας εδώ στον δρόμο κανέναν Έλληνα ευρωβουλευτή. Τον Κρήτον Αρσένη που έσωσε τις φάλαινες. Τον Κρήτον Αρσένη. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε. Είναι ρίξτε, πάλι... ρίξτε στο παιδιά. Ρίξτε, δεν υπάρχει. Και αν θέλετε. Εντάξει, εγώ το λέω συνέχεια. Ξυπνητήρι. Ένα ξυπνητήρι, παιδιά, όλοι δίπλα στα αυτάκι. 25 Μαΐου ψηφίζουμε. Όχι άλλους βλάκες, όχι τουρίστες, όχι χαζούς. Στην Ευρώπη θέλει ανθρώπους που ξέρουν και μπορούν να πούνε πέντε κουβέντες και γνωρίζουν τα κοινοτικά. Εγώ πήγα το 93. Ήξερα ότι θα μου κάνατε εκπλήξεις, αλλά τέτοιες εκπλήξεις δεν το περίμενα ποτέ. Δεν το περιμένατε, ναι. Όχι τόσο πολύ, όχι. Δεν το περιμένατε. Έχω κι άλλα. Θέλετε να τα αρχίσω να τραβάω. Λοιπόν, πήγα το 93. Τι είδα πάνω, είδα μια Ελλάδα μουγκή, τίποτα. Ραμμένα τα στόματα. Αυτό που είπε, παίρνει τον υπουργό ύπνο, τον άλλο τον ευρωβουλευτή έκανε τον δρόμο. Τον Τζομάκα τον έχετε ξεβαθίσει όλα τα κανάλια. Αποκοιμήθηκε μια φορά ο άνθρωπο σε μια γωνία και τον έπιασε ο φακό. Βρε, υπάρχει Έλληνα. Και από τότε το πλήρωσε κιόλα ο Τζομάκα. Αυτό το Ισαντανέ το πλήρωσε. Υπάρχει Έλληνα ευρωβουλευτή που κοιμήθηκε. Ναι, κατά τη συνάντηση. Τζομάκα, Στέφανε. Όχι, κατά την ομιλία Αμερικανού Προέδρου μέσα στην Ευρωβουλή. Τον πήρε ο ύπνο, έτσι. Κοιμόταν και τον τράβαγε η κάμερα. Γιατί ρε παιδιά στέλνετε τέτοιου ανθρώπου. Αυτό είναι άλλο, δεν είναι ο. Όχι. Θεός χωρέσω να τον πήρε ο ύπνος, ρε παιδιά. Κοιμήθηκε την ώρα που μίλαγε Αμερικανός πρόεδρος. Δεν με ενδιαφέρει ποιος σαχλαμάρα ήταν Αμερικανός ή Ρώσος. Ότι κοιμήθηκε, τον τράβαγε η κάμερα και έλεγαν ο Έλληνας ευρωβουλευτής σου κοιμήθηκε. Γιατί ρε παιδιά ψηφίζετε βλάκες. Είστε αισιόδοξος. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Δεν υπάρχει χαμένη ψήφος, λαμπρό μου. 3,1 βγάζει σε ευρωβουλευτή. Ψηφίστε. Ποιος πέτυχε στην Ευρωβουλή. Ο Καρατζαφέρης δεν πέτυχε. Ο λαός δεν πέτυχε. Εγώ ήμουν διευθυντής του γραφείου του. Δεν πέτυχε. Μα δεν ήταν ο καλύτερος ευρωβουλευτής. Ένας υπάρχει που να το μετάνιωσε που ψήφισε Καρατζαφέρη.
όταν ήταν ευρωβουλευτής. Ένα. Δείξτε μου έναν που μετάνιωσε που ψήφισε Καρατζαφέρη όταν ήταν ευρωβουλευτής. Ήταν καλός. Πολύ καλός για την πατρίδα. Οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι του είχε τρελάνει τις ερωτήσεις. Μας είχε φύγει και η ψυχή όμως. Όλη μέρα δουλεύαμε. Εντάξει, εγώ ήμουν διευθύντης του γραφείου. Ποιος ήταν ο διευθύντης του γραφείου του Σαμαρά τότε? Ξέρεις ότι πέτυχαν μαζί ο Καρατζαφέρης του Σαμαρά. Καρατζαφέρης από εδώ, διευθύντης γραφείου Ιβαλιώτης. Από την άλλη, Σαμαράς διευθύντης γραφείου Χρήσανθος Λαζαρίδης. Σύγκριση, θέλετε να πω τη σύγκριση. 663 παρεμβάσεις Καρατζαφέρης, 8 από την άλλη. 663-8! Τι σκόρ είναι αυτό? Όχι μπάσκετ παίζαμε, έτσι. Γιατί δεν μπήκατε μέσα στη Νέα Δημοκρατία? Τι να πάω να κάνω? Όχι, δεν μπήκατε, εννοώ εσείς ο Καρατζαφέρης και οι υπόλοιποι. Τώρα με φέρνεις μαζί με τα άλλα παιδιά. Να την πω την κουβέντα και είναι και κυρίες εδώ, βλέπω και κυρίες στην παρέα. Αλλά εντάξει, τώρα μας ακούνε και άλλοι. Με φέρνεις εδώ τώρα να το πω. Είδες τι είπε ο Καρατζαφέρης στη Νέα Δημοκρατία? Ότι είναι. Το είπε κάπως αλλιώς τον Νίκο Ανοχής, έτσι. Ρε παιδιά, να το πούμε. Είπε ο Καρατζαφέρης ότι είναι μπουρδέλο. Πάρα πολύ εγώ σε μπουρδέλο. Μα γιατί να πάω στη Νέα Δημοκρατία, ρε παιδιά? Είναι η Νέα Δημοκρατία της αλληλεγγύης και της αγάπης? Είναι η Νέα Δημοκρατία που ξέραμε? Τι είναι αυτό το πράγμα σήμερα? Δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία ο Καγκλαμάνης και ο Πολύδωρας. Και δείτε ποιοι είναι. Πάει ο Βορύδης και ο Γεωργιάδης. Πάει ασφαλεία το παιδί μου την Ένωση. Ρε Αντώνη Σαμαρά, που σε ξέρω το 1980. Διαγράψανε τον Καγκλαμάνη και τον Πολύδωρα. Τους διώξατε, ρε παιδιά. Ένα σωρό έχετε διώξει. Έτσι, το Ζώη, ένα σωρό, τον Νικολόπουλο. Όλη τη Νέα Δημοκρατία διαγράψατε. Και ποιος έμεινε μέσα? Ο Βορύδης και ο Γεωργιάδης. Μα είναι κατάδια, ρε παιδιά, οι Νεοδημοκράτες. Ρε παιδιά, γιατί? Πάρτε μια σανίδα και ρίξτε 25 του μηνός ξύλο πολύ. Σανίδα, καλό χαρτί είναι. Προψηφοδέλτιο. Ο Μάκης Βορύδης για τη Νέα Δημοκρατία πλέον. Τον βλέπω μπροστά, είναι και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Σ' αρέσει εσένα, ε? Όχι, δεν είπα αυτό. Α. Δεν είπα αυτό. Δεν θα πω στον κόσμο αν μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Ναι, τι καλό αυτό θα το κρίνει ο κόσμος, θα το κρίνουν οι ψηφοφόροι. Όπως θα κρίνουν και εσάς. Βεβαίως. Τι εννοείς, τι καλό χαρτί είναι η Νέα Δημοκρατία? Ναι, το είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Ο Άδωνης αυτή τη στιγμή είναι ο άνθρωπος που βγαίνει μπροστά στα δύσκολα κάθε φορά που προσπαθούν να διεμβολήσουν ή να χτυπήσουν τη Νέα Δημοκρατία. Βάζει το ανάστημά του. Βέβαια το έβαλε και με τη Ζήκο Κωνσταντοπούλου, αλλά μετά το απέσυρε την. Δηλαδή. Πας νοσοκομείο. Έχεις μωράκι, χτυπάμε ξύλο. Εγώ έχω πάει τα μωρά μου, τα πηγαίνω στο παιδό. Χθες είναι. Ήσουν. Την Κυριακή ήμουνα, είχε μόνο ένα γιατρό το παιδόν. Ένα παιδολόγο. Έναν παιδολόγο, λέω. Έναν παιδίατρο. Ο οποίος προσπαθούσε να σώσει τα σημάζευτα. Πήγες Κυριακή. Κυριακή. Για το μωράκι, έτσι. Ναι. Ένα γιατρό λέει. Ένα είχε. Γιατρό είχε. Το παιδό. Έλα ρε, Άδωνη, βγες στο τηλέφωνο είχε τώρα και πες μας γιατί είχε ένα γιατρό μόνο. Είχε. Εγώ γιατί όταν πηγαίνω έχει 52 ραντεβού πριν τρέχουν, και σταλεί και τρέχουν να προλάβουν. Μα τρέχουν, αλλά ποιος τους έκανε έτσι όπως να τρέχουν? Έτσι δεν είναι? Ποιος διέλυσε την υγεία? Υπάρχει χειρότερος υπουργός υγείας, ρε παιδιά, από καταβολή του ελληνικού κράτους? Για να τώρα έχετε εμπάθεια με τον Άδωνη, επειδή ήταν. Πώς? Έχετε εμπάθεια, είσαστε. Εγώ έχω εμπάθεια. Είσαστε συνάδελφοι. Τι συνάδελφοι μου, ρε φίλε, σε τι ήμασταν συνάδελφοι? Τι με βιβλία πουλάω? Δεν κατάλαβα, ρε παιδιά. Α, όχι. Σε παρακαλώ, σε τι είμαστε συνάδελφοι? Κάνε μου τη χάρη τώρα. Αυτό είναι κακία. Εγώ δεν ήμουν σε τίποτα συνάδελφο. Εγώ δεν πούλησα την καρέκλα. Εγώ δεν τρώω αερειωθούμενο γιαούρτι με αυγό έξω. Εγώ δεν τρώω αερειωθούμενο γιαούρτι. Ορίστε, μπείτε μέσα στο YouTube να δείτε τι έγινε στη Φιλαδέλφια. Δεν φεύγανε με. Έτσι, πώς το λένε, με τούρμπο φεύγανε τα γιαούρτια. Εγώ τα έφαγα τα γιαούρτια ή κάποιος άλλος? Σε παρακαλώ τώρα. Ορίστε. Με ποιον ήτανε. Ήτανε με το Χάρη του Μπούλογλου, τη γυναίκα του και. Παιδιά, μπείτε στο YouTube να το δείτε. Εσεί φίλοι μου, να το δείτε. Κάνετε διαφήμιση άλλε σελίδε, κύριε Βαλιώτη. Όχι, με συγχωρείτε. Στη ζούγκλα, στη ζούγκλα μπείτε και το δείτε. Στο YouTube. Χάρη του Μπούλογλου, γυναίκα του και αυτό και φέρανε τα γιαούρτια. Αφού το ξέρω, το Χάρη, το φέρανε. Αυτό το τελευταίο επεισόδιο το διαβάσατε, τι έγινε? Ήταν μέσα στο συμβούλιο με γιατρού και με γραμματεί και φαρσέ και ξαφνικά του ήρθε ένα μήνυμα SMS. Άδωνη, σε παρακαλώ, χρειάζομαι. Γυναικολόγο για τέτοιο. Και έστειλε, ανταπάντησε ο Άδωνης και της είπε, ακολούθησε τη διαδικασία με το 14 τόσο για το παιδί και του ξαναστέλνει μήνυμα και του λέει, σε ευχαριστώ Άδωνη, βρήκα γιατρό, την επόμενη εβδομάδα θα πάω και μάλιστα στη γειτονιά μας, είναι συμβεβλημένο. Εντάξει παιδιά, λέμε τώρα πράγματα, λέμε και τίποτα για να γελάμε. Εδώ πήγε ο άνθρωπος και λέει, ένα παιδί γιατρό έχει ολόκληρο παιδό, δηλαδή πήγε Κυριακή, εντάξει. Εγώ περίμενα κάποιο ασθενοφόρο, ας πούμε, για κάποιο ξάδερφο που κατέληξε τελικά δυστυχώς από έφραγμα 2 ώρες. Γιατί γίνονται αυτά, ρε παιδιά? Τι υγεία είναι αυτή που παρέχετε? Δεν δίνουμε δισεκατομμύρια για την υγεία? Πού πάνε, ρε παιδί μου? Πού πάνε? Γιατί είναι τόσο ανίκανος υπουργός υγείας? Μα γιατί είναι ανίκανος υπουργός υγείας? Αλλά θα αφήσουμε, γιατί λες ότι έχω και εμπάθεια. Δεν έχω καμία εμπάθεια να πάω να κουρεύεται. Έτσι κι αλλιώς 25 Μαΐου τελειώνουν αυτοί και φεύγουν. Είπαμε τι γίνονται. Να, αυτά γίνονται 25 Μαΐου με τα αυτά και πιστεύετε όχι, δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι πρώτο κόμμα? Ορίστε. Θα πάθουν ήττα τα μεγάλα κανάλια. Σου είπα, εγώ θα γίνω κοντσίτα. Το είπα. 23 του μήνα να πιάσω. 25 του μήνα να πιάσω 23% θα γίνω κοντσίτα. Ο σφιγμός του ψηφοφόρου είναι λίγο περίεργος το τελευταίο διάστημα. Ανεβοκατεβαίνει. Εντάξει. Έχετε δίκιο σε αυτό, να σας πω όμως. Δεν είναι μαζοχιστής βέβαια ο ψηφοφόρος, έτσι. Δεν είναι μακάκας. Δεν είναι, λέτε. Όχι, δεν είναι μακάκας. Δεν είναι μακάκας, λέμε. Λέμε εμείς ότι δεν είναι μακάκας.
Δεν μπορεί να σου κόβουν μισθούς και συντάξεις, σου παίρνουν το σπίτι, να σε έχουν διαλύσει, να μην έχεις δουλειά, να σε κοροϊδεύουν με την ελεημοσύνη, με τη βουταρία. Γιατί βουταρία είναι αυτό το επίδομα κοινωνικό. Βουταρία είναι το κοινωνικό μέσο. Θυμάσαι παλιά που πήγαινε. Έλα τσίχλα, μια τσίχλα, έλα παιδιά βουταρία. Δεν παίζατε στο σχολείο. Πού πήγαινε κολέγιο, πήγαινε και εσύ. Όχι. Όχι, ούτε εγώ κολέγιο. Ο Βορύδης πήγαινε κολέγιο. Εγώ δημόσιο πήγαινε. Πώς? Σχολείο Άρτας πήγαινε. Μπράβο, εγώ δημόσιο πήγαινε Σύρο και τα λοιπά. Βουταρία δεν κάναμε. Τσιχλίτσα, έτσι πάπ και πέτα χεράκι. Ανέζα Άρτας πήγα σχολείο, μην αφήνετε εδώ. Δεν πήγα στα. Έχετε ωραίες γυναίκες στην Ελλάδα. Στα αμερικάνικα κολέγια που έχουν σώσει τη χώρα μας σήμερα. 30 τόσο, λες αν το Υπουργείο Υγείας, 30 τόσο. Είναι 30 τόσο, δεν μπορεί να γίνει ραντεβού. Μήπως κάτι θέλει να μας πει. Έχετε πρόβλημα στο τηλεφωνικό κέντρο, ρε φίλε. Το καταλαβαίνω. Ποιο, όχι, 30 τόσο βλέπω τηλεφωνικό. Η πορεία του ήταν συνέχεια ανωδική. Και εγώ βλέπω συναδέρφους. Τι ζηλεύετε δηλαδή. Δεν τη ζηλεύετε. Τι να ζηλέψω, εγώ κυκλοφορώ ελεύθερα, ρε παιδιά. Το τι φέρανε του Καρατζαφέρη. Είναι και ένας από τους λόγους που δεν γυρνάει για το ότι αυτοί οι δύο έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο κόμμα, στην Συγκρού. Δεν γυρνάει, πού να γυρίσει ο Καρατζαφέρης. Δεν πάει σε μπουρδέλα ο Καρατζαφέρης. Το έχουμε πει αυτό πολλές φορές. Δεν πάει, ρε παιδί μου. Θα πάρει το ποσοστό που πρέπει και θα γίνει ευρωβουλευτής γιατί αξίζει να γίνει και γιατί η Ελλάδα χρειάζεται τους ευρωβουλευτές. Δεν χρειάζεται άλλους μουγκούς. Εγώ σου είπα, αν μπορεί να θυμηθεί ο κόσμος τώρα να βγει στο τηλεφωνικό κέντρο εδώ πέρα που είμαστε, μας βλέπουν χιλιάδες Έλληνες. Για να μου πει τρία ονόματα ευρωβουλευτών, εγώ θα τον κουρεύω τσάμπα που λέγει η διαφήμιση. Μα υπάρχουν, τους ξέρετε, ρε παιδιά. Δεν τους ξέρετε, γιατί δεν υπάρχουν. Γιατί δεν. Υποψήφιος είναι ο Καρατζαφέρης. Υποψήφιος και επικεφαλής στο ψηφοδελτίο μας. Ναι, ναι, ναι. Γιατί δεν τραβάει, εννοώ. Τραβάει και παρατραβάει. Και τώρα, μάλιστα, πριν μπω μέσα, γιατί ήμουν εδώ πάνω, στη ρεσεψιόν, πήρε μια κυρία που ήταν Νέα Δημοκρατία. Πολλωστή φορά μου συμβαίνει αυτό. Μου λέει, ήμουν Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ να τους ψηφίσω γιατί είναι κλέφτες. Και θα ψηφίσω λαός. Έχει σταθεροποιηθεί, ήταν στα φόρτε του ανωδική πορεία. Ξαφνικά, μπουμ. Θες να σου πω την αλήθεια. Εντελώς την αλήθεια. Εγώ, Λάμπρο μου, δεν μου άρεσε ο Παπαδήμος. Δεν μου άρεσε ούτε ως καθηγητής ούτε ως κυβέρνηση. Ήταν πολύ κακό ότι μπήκαμε στην κυβέρνηση. Δεν έπρεπε να μπούμε και καλά έκανε ο Καρατζαφέρης και έφυγε από την κυβέρνηση. Γιατί τους είδε μέσα τι κολοκύθες ήταν, τι κάνανε, τι προδοσίες και αυτά και καλά έκανε και έφυγε. Δεν ήθελα να μπει στην κυβέρνηση. Ήμουν εναντίον να μπει ο Βορύδης, ο Γεωργιάδης και ο Πλεύρης θέλανε να μπει. Ο μικρός ο Πλεύρης, έτσι. Όχι ο κανονικός, ο μικρός, έτσι. Όχι ο Κώσο Πλεύρης που είναι υποψήφιος μαζί μας. Μιλάω για τον μικρό. Λοιπόν, αυτοί οι τρεις θέλανε να μπει στην κυβέρνηση. Όλοι εμείς ήμασταν εναντίον. Μπήκε στην κυβέρνηση να βοηθήσει την Ελλάδα και καλώς έκανε και τον παράτσι τον Παπαδήμο και έφυγε. Είναι μεγάθυμος ο Καρατζαφέρης. Πολύ ωραίο. Δεν τον είδα να. Έλα, εσύ το ξέρεις χρόνια. Να ασκήσει πάρα πολύ σκληρή κριτική απέναντι στον Άδωνη και τον Είναι άνετο, ρε παιδί μου. Είναι άνετο. Αφού το ξέρεις ότι είναι ένα απλό παιδί, δεν είναι ούτε τζάκι ούτε εγώ. Με τον Άδωνη έχει σχέσεις με τον Βορύδη. Που είναι κουμπάρι. Τι σχέσεις μπορεί τώρα, εντάξει, τυπικός, εντάξει, τα παιδάκια δεν φταίνε σε τίποτα, τους στέλνει δώρα στη... όποτε πρέπει. Είναι ένας πολύ καλός νονός. Όμως, δεν πάβει όμως να είναι, είναι κάποιοι άνθρωποι που πούλησαν την ιδεολογία τους. Βγήκανε από αυτό που ήταν τουρμπονεοφιλελεύθεροι. Δεν έγιναν. Εγώ πώς θα μπορέσω να συνεννοηθώ τώρα με αυτούς ή με την κυρία Τζαβέλα. Δεν μπορώ να συνεννοηθώ, ρε παιδιά. Ήρθε η κυρία Τζαβέλα, ζήτησε να μπει στο ψηφοδέλτιο του λαού, είπε όχι ο Καρατζαφέρης και άντε γεια. Τη κούλησε τον παντήλι και έφυγε. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν το διάψευσε η κυρία Τζαβέλα, 20 φορές το είπε ο Καρατζαφέρης. Ήρθε, ζήτησε η κυρία Τζαβέλα να μπει, της λέει ο Καρατζαφέρης, ο δείκτης του πατριωτισμού είναι ψηλά πέραν στο κόμμα, είσαι φιλελεύθερη. Καλά να πας και καλή σου επιτυχία. Όπου πας, πιστεύω δεν θα βγει βέβαια. Αυτή είναι μια άλλη εκδοχή την οποία εγώ δεν έχω δει. 20 φορές δεν έχει πει από το κανάλι. 20 φορές. Δηλαδή, βγήκε και στο Sky. Η κυρία Τζαβέλα ήθελε να είναι υποψήφια γιατί είπε. Κάνανε ραντεβού και ζήτησε να είναι. Τελευταίο διάστημα η κυρία Τζαβέλα γλυκοκοίταζε και φλέρταρε ασυστόλως με την Νέα Δημοκρατία. Μα όταν κάνανε το ραντεβού και τη λέει ο Καρατζαφέρης δεν χωρά στο ευρωψηφοδέλτιο του λαού, πήγαινε όπου θες, πήγε στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν θα πήγαινα, έτσι. Δεν το κάνω αυτό το πράγμα. Η κυρία Τζαβέλα πήγε. Ας κληθεί από τον κόσμο. Μη σας δώσω κανένα ψηφοδέλτιο της Νέα Δημοκρατία κάποια στιγμή. Κρατάω την κασέτα. Ρε παιδιά, εγώ είπα ότι θα γίνω κοτσίτα τώρα και μου λες να πάω σε προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Μα τι είμαι ξεφτύλα, είπε. Δηλαδή, εγώ δεν τα δέχομαι αυτά τα πράγματα, ρε Λάμπρο. Δεν αλλάζει η ιδεολογία. Ο Βελόπουλος τελευταία στιγμή απέσυρε την. Έλα τώρα, εντάξει, το Βελόπουλο, εντάξει. Παιδιά, ο Βελόπουλος, επειδή το ξέρω, δεν ξέρω την ιστορία, είπε μια εκδοχή η οποία εντάξει, την έκανε για τους λόγους της προσωπικής του εικόνας. Δεν χώραγε ο Κυριάκος στο ροσφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Παιδιά, λέω, σαν είδα τις Βρυξέλλες. Είδες όμως, έπινα τάραχος. Δεν του κάνανε πρόταση. Πώς? Στο Βελόπουλο κάνανε πρόταση. Ο ίδιος αυτοπροτάθηκε. Εντάξει. Εντάξει, τώρα τον Κυριάκο τον ξέρω. Εντάξει, εγώ το συμπαθώ τον Κυριάκο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έλα, παιδιά, τώρα ο Τελικά όνομα... είστε πολύ κακός. Βρε, φίλε. Σας ερώτησα καλό, παιδί, είστε πολύ κακός. Εγώ δηλαδή, χρησιμοποιείτε αυτή τη γλώσσα. Εγώ. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, κόκαλα τσακίζει. Αυτοπροτάθηκε ο Βελόπουλος. Έλα, ρε, παιδιά. Εγώ σου λέω. Είμαι fair. Αρνήθηκε η Τζαβέλα, αρνήθηκε ο Καρατζαφέρης η Τζαβέλα να είναι υποψήφια. Ευρωβουλευτήνα. Στα λέω στα ίσα, ρε Λάμπρο μου. Προσωπικότητα στη Νέα Δημοκρατία είναι ο Ξαρχάκος. Τελείως. Υποκλίνομαι. Έληξε. Άριστος Ευρωβουλευτής προσωπικότητα. Τι να λέμε τώρα. Είναι αυτό τον κρίνω εγώ ή εσύ τον Ξαρχάκο. Μιλάμε για τεράστια προσωπικότητα. Και άριστος Ευρωβουλευτής. Τελείωσε. Είναι εκτός συναγωνισμού. Να βγει πρώτος μακράν. Ούτε να τον πλησιάσει κανένας από τους άλλους. Οι υπόλοιποι είναι αυτά που είναι, που βλέπετε. Είπε ο Αντόναρος, που εδώ το έχω. Είπε ο Αντόναρος ότι λέει το Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Τι έχει μέσα. Τι είπες, ρε Ευαγγέλη Αντόναρε, φίλε μου.
Κάτι είπε εδώ ο Βαγγέλης. Παιδιά, έρχονται τα μηνύματα. Ρε φίλε, πολλοί σε βλέπουν. Πας καλά. Γίνεται χαμός εδώ πέρα. Τι μηνύματα. Προσε... Λοιπόν, είπε ο Αντώναρος, Μαϊντανή Αλέξη Βητώτη. Προσοχή. Η εκπομπή δεν ευθύνεται για αυτά που λέει ο συνομιλητής. Προσοχή, προσοχή. Απομακρύνετε τους μικρούς από τις οθόνες σας. Επικίνδυνο το θέαμα. Ρε τι γίνεται. Τι στέλνετε μηνύματα κατά τη εκπομπή τώρα. Τι... Μισό λεπτό, ρε παιδί. Τι γίνεται εδώ. Λοιπόν. Α, ναι, λοιπόν. Απαγγέλης Τι έγινε. Πού από μας βλέπουν. Μας βλέπουν. Ρε φίλε, μας βλέπουν και πάλι κανάλια. Τι γίνεται εδώ. Λοιπόν, γράφτε παιδιά, γράφτε γιατί αυτά είναι θησαυροί. Προσοχή, προσοχή. Τώρα μην πάμε ποιο κανάλι μου ήρθε μήνυμα. Εντάξει, λοιπόν. Μαϊντανή Αλεξοδητσές και άλλα φρούτα. Βαγγέλης Αντώναρος. Ρε ποιος είναι ο Αντώναρος. Δικό σας τέλεχος στη Νέα Δημοκρατία. Μαϊντανή και Αλεξοδητσές και άλλα φρούτα στο ευρωψηφοδέλτιο της Νουδού. Της Νουδού λέει ο Αντώναρος. Για το δικό σας ευρωψηφοδέλτιο σας λέει Μαϊντανούς και Αλεξοδητσές και άλλα φρούτα, ρε παιδιά. Φίλοι μου, είναι ο Δημοκράτης ο Αντώναρος. Δεν το λέει Βαλιώτης. Νάτος. Η Ντόρα τι λέει. Υποτιμά τους ψηφοφόρους στο ευρωψηφοδέλτιο της Νουδού. Η Ντόρα, ρε παιδιά, υποψήφια αρχηγός σας, βουλευτής σας, υπουργός σας, ρε παιδιά. Η Ντόρα τα λέει. Εγώ τα λέω. Είναι πρωτοσέλιδο της εφημερίδας της Ελευθεροτυπίας, έτσι. Παιδιά, μιλάμε για τρέλα. Βλέπετε, η Ντόρα και ο Αντώναρος κάνουν βίντεο στο ευρωψηφοδέλτιο. Είπα, εξαιρείται ο Ξαρχάκος, μην τα ξαναλέμε. Α, μπράβο, ωραίο, και φαίνεται και Ελλάς εδώ. Με αυτό θα πάω, παιδιά. Ελλάς, τελείωσε. Με ψηφίζετε, φεύγω κατευθείαν στα Βρυξέλλες. Για το χαράτσι, για τις συντάξεις σας, για τα κέρατα, για τα τρίπα. Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Να πάμε και το σλόγγαν για το. Για, τη, για, για, την Ευρωβου... για το τέτοιο, για την εθνική. Ζωή θάνατος μαζί, σημαία είσαι εθνική. Η γαλανόλευκη καρδιά. Κερδίζεις χάνεις τα νίκα, Ελλάδα λέ, ολέ, ολέ, ποτέ δεν σε ξεχνώ, ποτέ. Το έγραψα εγώ για την εθνική μας που φεύγει για Βραζιλία. Δεν μου λες μαλακόσφαιρα παίζεις. Ορίστε. Μαλακόσφαιρα παίζεις. Παιδιά, είναι ένα άγνωστο που το επιδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Η μαλακόσφαιρα. Είναι μαλακοσφαιριστές και το λένε. Μαλακοσφαιρισμός, ολέ, ολέ. Η Ελλάδα πεθαίνει με αυτοκτονίες και κοιτάξτε. Δεν υπάρχει! Κοιτάξτε τι επιδοτούνε. Κρίκετ, μπέιζμπολ, ράγμπι. Αμερικάνικα αθλήματα επιδοτεί η Ελλάδα και μαλακόσφαιρα. Σόφτμπολ, παιδιά. Ζήτω ο μαλακοσφαιρισμός. Αν σας αρέσει, ψηφίστε πάλι μαλακοσφαιριστές. Όχι, δεν κάνει. Δεν κάνει, ρε φίλε. Τίποτα. Έχει αυτά και γιατί φεύγει. Τώρα έχουμε το άλλο. Θύλα αντιδράσεων για το μπάζωμα των παραλίων. Ναι. Ετοιμάζει ο Στρουνάρας κάτι γραμμάτια εκεί για τις παραλίες. Ναι. Μου φύγαν τα μαλλιά μου, λέει η Φωτεινή Πιπηλή. Ναι. Εμένα να δεις τι μαλλιά μου έχουν φύγει. Με αυτά που ψηφίζαν οι Έλληνες ευρωβουλευτές επάνω. Θα τα πούμε μετά. Τι εννοείς. Της φύγαν τα Πιπηλή τα μαλλιά. Ναι. Έλα ρε. Μου πέσαν τα μαλλιά μου. Λέει άνω κάτω στην κοινωνική ομάδα των κομμάτων. Πάντως ρε φίλε. Και μάλιστα η Real News. Ναι. Όταν διάβασα, λέει, το νομοσχέδιο μου έπεσαν τα μαλλιά. Δεν περνάει από τη Βουλή, απειλεί ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Βενιζέλος που απειλεί που λέτε αν δεν πάρει. Αν δεν ψηφίσει, αν δεν πάρει. Πώς να πάει, 25%. Πώς βλέπετε το μήνυμα Βενιζέλου. Πέφτει η κυβέρνηση αν δεν ψηφιστεί το Πασόκ. Δεν βγάζει ευρωβουλευτή το. Ο Βενιζέλος πια τελείωσε. Έληξε, αυτό ήταν. 2,80 θα πάρει. Στίχημα εδώ, 2,80 θα πάρει. Παιδιά, πάει για επίτροπο ο Βενιζέλος. Όλοι το κατάλαβαν. Για επίτροπο πάει να αντικαταστήσει τη Δαμανάκη. 2,80. Τέλειωσε το Πασόκ. Παιδιά, μην παραμυθιάζεστε. Με τις μετρήσεις με ρωτάνε. Οι μετρήσεις πριν 2 χρόνια βγάζανε πρώτο το ΣΥΡΙΖΑ. Μήπως το Sky υπήρχε μέτρηση και έβγαζε πρώτο το ΣΥΡΙΖΑ. Στο δικό μου κανάλι το έβγαινε. Μισή μονάδα είναι μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ, λένε. Λέω πριν 2 χρόνια ο φίλος μου Γιάννης ο Μαυρής, αν δεν κάνω λάθος, που δεν κάνω λάθος, μας έλεγε ότι είναι μπροστά ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο, δεύτερο. Σε άλλο κανάλι μας λέγανε ότι είναι δεύτερος ο Βενιζέλος και έχασε 17% από το ΣΥΡΙΖΑ. Παιδιά, δεν λέω ότι το κάνανε επίτηδες. Λάθη γίνονται. Το 2004 βγαίνει ο Χατζηνικολάου και ανακοινώνει μέτρηση ότι ο Καρατζαφέρης θα πάρει σε ευρωεκλογές 1,9. Και πήρε 4,2. Και βγαίνει ο Χατζηνικολάου προς τιμήν του και λέει: παραπλανήθηκα, ήταν λάθος η μέτρηση. Έκανα λάθος, αντρίκια παντελονάτα. 4,2, μπράβο κύριε Καρατζαφέρη. Στην τηλεόραση. Ο Χατζηνικολάου. 1,9 μας δίναν, 4,2 πήραμε. Τώρα ποιος τους πιστεύει. Δεν τους πιστεύει, όχι το κάνουν. Εγώ, εντάξει, άλλοι το κάνουν και επίτηδες. Ορισμένοι δεν το κάνουν, πέφτουν έξω. Το μήνυμα φοράνε του, κάτι πολιτικού, του πολιτικού οικογενειάρχη, πατέρα 2 παιδιών, Κώστα Ιβαλιώτη, για αυτές τις εκλογές, για την Ελλάδα, το μήνυμα. Εγώ λέω. Είναι ευχάριστη κουβέντα μαζί σας, πραγματικά πέρα από τα αστεία τώρα. Εντάξει, ξέρετε, όταν βρίσκομαι στο στούντιο,
Βάζω καινούργιο σηκώτη, πνευμόνι, καριές. Εγώ λέω, παιδιά, εντάξει, έχουμε το μαξιλαράκι, δίπλα στο μαξιλαράκι. Κλείσουμε να... ευχάριστα, σας εύχομαι ότι καλύτερο. Και εγώ ευχαριστώ πολύ και εγώ το κάνω αυτό, το κάνω αυτό για να δώσουμε μια ευχάριστη νότα στον κόσμο, γιατί έχει βαρεθεί να βλέπει γραβατωμένους. Είστε λίγο θυμωμένοι. Κοστούμάδες, καθόλου, καθόλου. Μια χαρά είναι. Με τα αστεία όμως βγάζετε... Θέλω, είμαι θυμωμένος με τους ξένους. Έτσι, είμαι θυμωμένος με τις Βρυξέλλες, με τους ξένους. Εγώ λέω δίπλα στο μαξιλαράκι ένα ξυπνητηράκι να ακούσουμε ότι χτυπάει αφύπνιση, παιδιά, ξυπνάμε, όχι πια. Είναι και κίτρινο για ΑΕΚ. Είναι, για την ΑΕΚ. Είναι για κίτρινο, εντάξει, είναι εδώ πράσινο, μπλε, έχουμε κόκκινο. ΑΕΚ, ΑΕΚ δεν είσαστε. Είμαι με κάθε προσφυγική ομάδα. Όπου υπάρχει προσφυγική ομάδα είμαι μαζί της. Έτσι και με τον ΠΑΟ και με την ΑΕΚ και με τον Ιωνικό και με τον Πανιόνιο και με τον Απόλλωνα. Τότε γιατί δεν είστε με τη Νέα Δημοκρατία που γνώρισε προσφυγιά. Και λάθος υπόψη ότι η γυναίκα μου είναι Γιούτσου. Είναι Ολυμπιακάρα η γυναίκα μου. Έμπαινε Γιούτσου, έμπαινε! Διακύβευμα ευρωεκλογών. Μη στείλετε. Κώστα Βαλέντη, κυρίε και κύριοι, μοναδικό υποψήφιο Ευρωβουλή. Στείλτε τον εκεί για να ησυχάσουμε εμεί. Τον αγαπάμε! Στη λαϊκή ήταν η κυρία. Καλά, κάντε σοβαρέ εκπομπέ εσεί. Εμεί φεύγουμε. Άντε, γεια! Μη φύγετε! Σας, παιδιά, ερχόμαστε στην επόμενη. Μπάτσι. Γεια σα! Αριβεντέρτσι, Φράου Μέρκελ. Alles gut, wo Serbia είναι. Γιατί αλλιώ. Αλλιώ, μπανάνα! Μπανανία! Μπάτσι. Υπάρχει Έλληνας Ευρωβουλευτής που ψήφισε να παραμείνει ο στρατός κατοχής στην Κύπρο. Υπάρχει. Ακούσατε, αγαπητοί φίλοι, εσείς αδέλφια Έλληνες, οι δεξιοί, αριστεροί, σοσιαλιστές, ακροδεξιοί, ακροαριστεροί. Υπάρχουν Έλληνες Ευρωβουλευτές που ψήφισαν να μην διερευνηθεί η τύχη των αγνοωμένων της Κυπριακής τραγωδίας. Μάλιστα. Υπάρχουν Έλληνες Ευρωβουλευτές που ψήφισαν, εδώ είναι, να συνεχιστεί να δίνεται βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση δωρεάν στους Τουρκοκυπρίους. Μάλιστα. Υπάρχουν Έλληνες Ευρωβουλευτές που είπαν να μην αποσυρθεί η απειλή πολέμου της Τουρκίας κατά της Ελλάδος, το κάζους Μπέλι, το περίφημο. Μάλιστα, υπάρχουν. Άρα λοιπόν, στείλαμε ανθρώπους οι οποίοι είτε ήταν αδιάφοροι, είτε είχαν συνεργάτες αστείους, αλλά πάλι οι ίδιοι φταίνε, είτε δεν ενδιαφέρονταν καθόλου, είτε το πίστευαν. Αυτά τα τρελά που σας είπα, τα πίστευαν. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, κόκκινη κάρτα σε αυτούς που μας ενοχλούν. Κόκκινη κάρτα σε αυτούς που μας βουλιάξανε. Μας βούλιαξαν στα σκάνδαλα, στη διαφθορά, στην αδιαφορία και στην ανυπαρξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι έχω δει Υπουργό Γεωργίας της Ελλάδος να τον παίρνει ο ύπνος την ώρα που μιλούσαμε. Μ' αρέσει που έχετε και την κόκκινη κάρτα έτοιμη. Βεβαίως. Έτοιμη. Μισό λεπτό. Να σας πω κάτι. Είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό. Έλληνας Υπουργός να τον παίρνει ο ύπνος την ώρα που μιλούσαν για τη φέτα. Ξέρετε ότι υπήρχε Έλληνας Ευρωβουλευτής του Πασόκ που δεν μπορούσε να βρει. Δεν μπορούσε, ακούστε να σας το πω και αυτό, γιατί το έζησα με προσωπική εμπειρία. Τα ξέρω, κύριο Βαρκάτος, τα έχουμε ξαναπεί. Έκανε τον δρόμο για το γραφείο του στην Ευρωβουλή. Και φώναζε τον συνεργάτη του από το κρεμαστό τηλέφωνο του υπηρεσιακού να τον οδηγήσει στο γραφείο του στην Ευρωβουλή στις Βρυξέλλες. Αυτά τα σούργελα θέλουμε να στείλουμε. Ή να στείλουμε πέντε ανθρώπους που ξέρουν και μπορούν. Αλλαγή, λοιπόν, να διεκδικούν. Και με όλα αυτά, βέβαια, άσχετο βέβαια με το θέμα το ευρωπαϊκό. Όχι. Δεν ασχολούμαστε με αυτό, με τον Μπαλτάκο. Παιδιά, το θέμα του Μπαλτάκου έσβησε. Δεν υπάρχει Μπαλτάκου. Δεν είναι Μπαλτάκος. Είναι Μπαλτάκος. Πού είναι το θέμα του Μπαλτάκου? Επηρεαζόταν η δικαιοσύνη. Εσείς τώρα τι είσαστε, Νέα Δημοκρατία, είναι Πασόκ. Όχι, αλλά φοβήθηκε με τον Μπαλτοδάκη. Μην φοβάται, μην αγχώνετε, μην αγχώνετε. Δεν αφορά εκείνη. Μπαλτάκος λέω. Ηρεμήστε. Να δώσουμε και το λόγο στον κύριο Πισία. Λέω λοιπόν ότι με τον Μπαλτάκο δεν ασχοληθήκαμε. Επηρεαζόταν τελικά η δικαιοσύνη. Τι έγινε, έπρεπε να κάνει μήνυση ο Καρατζαφέρης, δηλαδή να φτάσει στον Άριο Πάγο, στη Βουλή, για να μάθουμε τι γίνεται με τον Μπαλτάκο. Και δεν μπορούμε να δούμε και βίντεο. Δεν το κατεβάζει τον Μπαλτάκο κάτω. Όχι, δεν φοβάστε. Δεν είναι Μπαλτάκος, είναι Μπαλτάκος. Επειδή είναι Μπαλτάκος, γι' αυτό λέω. Θα σας εξασφαλίσουμε. Θα. Σύνθημά μας είναι ένα.